Η χώρα δεν μπόρεσε τα τελευταία 50 χρόνια να αποκτήσει χωροταξικό, διότι από τη μια είχαμε τις οικολογικές οργανώσεις οι οποίες δεν θέλουν σε μια νύχτα να μην χτίζεται τίποτα, από την άλλη έχουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο περιμένοντας 50 χρόνια να γίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν έγινε κάτι, οπότε αναγκαστικά υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του ορισμένες φορές και βγάζει αποφάσεις οι οποίες δεσμεύουν, και από την άλλη βέβαια έχουμε και τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να συνεχίζουν να χτίζουν και να μπορέσουν να μεταβιβάζουν και αυτό το δικαίωμα στα παιδιά τους. Γιατί δεν έχει γίνει ολοκληρωμένος πολυδομικός σχεδιασμός μέχρι σήμερα? Δεν έχει γίνει διότι δεν υπήρξε η πολιτική βούληση από καμία κυβέρνηση και έπρεπε να βρεθεί και η χρηματοδότηση και να βρεθεί κάποιος να κινήσει την διαδικασία και να σπρώξει να οθήσει τα πράγματα. Στη δεδομένη περίπτωση βρέθηκε το ΤΕΕ, οπότε προχωράει το ζήτημα. Τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση? Η σημερινή κυβέρνηση με προτροπή του ΤΕΕ έχει δείξει ότι έχει την πολιτική βούληση, βρέθηκε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και προχωράμε έχουν ανατεθεί περίπου 200 χωροταξικά μέσα σε, και εντός του προσεχούς τριμήνου θα έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολο της χώρας οι αναθέσεις. Οπότε υπάρχει η πολιτική βούληση και έχει την δυνατότητα να γράψει ιστορία. Δηλαδή σε 4 χρόνια να γίνουν όσα δεν έγιναν τα τελευταία 50 χρόνια. Θα έχουμε χωροταξικά μέχρι τέλος του 2025? Μέχρι το τέλος του 2025 οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε τα χωροταξικά, διότι επειδή είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης θα χαθούν οι χρηματοδοτήσεις. Χρειαζόμαστε από εκεί και πίσω ένα εξάμηνο να ασχοληθεί το Υπουργείο να κάνει τα σχέδια των προεδρικών διαταγμάτων, και από εκεί και πίσω θα πρέπει το ΣΤΕ να είναι έτοιμο να τα υποδεχτεί και να τα εγκρίνει μέχρι το τέλος του 2026 να έχουν εγκριθεί. Υπάρχουν κάποια εμπόδια? Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας συνεχίζει να βγάζει αποφάσεις και αναγκαστικά βλέπω ότι και η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ανάμεσα στα χωροταξικά που πρέπει να εκπονηθούν. Νομίζω ότι πρέπει, εμείς έχουμε κάποια συγκεκριμένη πρόταση, τότε έχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Ποια είναι η πρόταση του ΤΕΕ? Η πρόταση του ΤΕΕ είναι ότι να χτίζει ο πολίτης όπως έχτιζε μέχρι σήμερα, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 που βγήκε η πρώτη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την Πάτμο, και να εφαρμόζουν όλες οι πολυοδομίες της χώρας τους ίδιους κανόνες και την ίδια νομοθεσία και όχι να ερμηνεύει η κάθε πολυοδομία διαφορετικά το νόμο, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο, είναι ένα μεγάλο εμπόδιο αυτό. Θα πρέπει η κυβέρνηση να διατηρήσει την νομοθεσία όπως ίσχυε πριν από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να εφαρμόζουν όλες τις πολυοδομίες σε όλη την επικράτεια την ίδια, να ερμηνεύουν την νομοθεσία κατά τον ίδιο τρόπο, ούτως ώστε να μην υπάρχει διαφορά από μέρος σε μέρος και πολλές φορές και από υπάλληλο σε υπάλληλο. Και επιπλέον θα πρέπει να προετοιμαστούν τα σχέδια αυτά και εντός εξαμήνου να είναι έτοιμα τα προεδρικά διατάγματα για να σταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εδώ βέβαια υπάρχει και ένας μύθος που λέει ότι αν το αφήσουμε θα καταστραφεί η επικράτεια κτλ. Αυτός ο μύθος πρέπει να διαλυθεί, διότι αν πάρουμε ιστορικά τις άδειες οι οποίες εκδίδονται, δεν πρόκειται να εκδοθεί ούτε το ένα χιλιοστό από όσες έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Άρα δεν θα καταστραφεί η χώρα. Γιατί με τις αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2,5 εκατομμύρια περιουσίες σε ένα βράδυ έχουν χρηστευτεί. Αυτό δεν μπορεί να παραμείνει έτσι. Καταστρέφονται άνθρωποι, καταστρέφονται περιουσίες, καταστρέφονται επενδύσεις, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να δρομολογηθούν τα χωροταξικά, τα οποία σας διαβεβαιώνω ότι αυτή τη φορά η χώρα θα αποκτήσει πολυοδομικό σχεδιασμό.